Να τη θέλει η ζώνη μάχης. Ναι, χωρίς... Θέλει η ζώνη μάχης. Χωρίς ζώνη σε γαμάει αυτή την αλήθεια. Γαμάει, ρε μάλα. Το καλά μια παιδιά πως το έχει κάνει. Προφανώς είναι μαγιάτικο. Τώρα... Θα δείξει. Κοίτα εδώ ρε παιδιά, κοίτα εδώ. Ρε, δεν μπορώ να το πάρω χεριά ρε. Πρέμενα. Α, πάω να κουράστηκε λίγο, ε. Όχι. Τι εγώ κουράστηκα. Εγώ έχω ψοφήσει. Τα χέρια μου δεν τα αισθάνομαι. Τι πράγμα είναι αυτό ρε. Και θα αλλάξουμε. Γιατί δεν το ξέρεις πολύ καλά το καλάμι. Φίλε, όταν το κάρφασα... Ευτυχώς που το φτάσα στα μεσόνερα, γιατί άμα ήταν κάτω θα μας έτριβε τη μούρη κάτω. Όταν το κάρφασα, τρελάθηκα δηλαδή με αυτό που έκανε. Θα δεύτερο πράγμα τώρα. Δεν πρέπει να έχει πολλά, ε. Ωραία, πάνω λέμε. Έλα, πάνω λέμε. Δεν πρέπει να έχει πολλά τώρα, ε. Όχι, όχι, δεν έχει πολλά μετά. Τα, 15 μέτρα, 20. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Αυτό θα είναι πάνω από 40 κιλά. Ακόμα τραβάει ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν το έχω στα μεσόνερα σου, δηλαδή, και δεν πήγε κάτι. Δεν ξέρω αν το προσέχετε το καλάμι, αλλά έχουμε ήδη ένα μισάωρο που πολεμάμε με το ψάρι. Λογικά δεν είναι η μαγιάτικο ή τούνα. Δεν έρχεται με τίποτα πάνω. Θα προσπαθήσουμε να το κουράσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε για να μην το χάσουμε. Μας έχει κουράσει τους δύο, μας έχει ζαλίσει βέβαια. Μας έχει πεθάρει τα χέρια μας. Αλλά θα το βάλουμε κάτω μέχρι να το βγάλουμε πάνω. Η συνέχεια σε λίγο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αλλά στο τηλέφωνο ίσως χωράει η τηλεφωνία που μπορώ να το τραβήξω. Είναι τουλάχιστον 55 με 60 κιλά. Ένας απίστευτος τόνος. Ένας τόνος τέρας. Μη σου πω και παραπάνω, πάμε. Δεν υπάρχει, τον είχαμε γύρω στα 45 λεπτά. Μέσα, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Το βγάλαμε δηλαδή το φως του ήλιο. Τηρενόφτερος. Τώρα πρέπει να κλείσω, γιατί πρέπει να γυρίζουμε.